Μαγιά, όλοι οι άνθρωποι πήγαν στην Ελληνική Ήπεθρο να γιορτάσουν κτλ. Ήταν όμως τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στη Μύκονο για να γιορτάσουν την 1η του Μάη. Ποιοι αλλά και άλλοι πήγαν στη Μύκονο. Εγώ ναι, αλλά δεν είχαν τόσο ενδιαφέρον. Στα περιοδικά είδα ότι και άλλοι θα πήγαιναν. Ναι, αλλά δεν είχαν τόσο ενδιαφέρον, Θεέ μου. Εδώ μιλάμε για το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Νίκος Κοκλώνης πήρε μαζί του την Νατάσα Καλογρίδη με τον έρωτά της τον Αλέξανδρο Λικουρέζο. Ήταν μαζί και η κόρη του Αλέξανδρου Λικουρέζο, η Άννα Μαρία. Η Μαρία Ελένη. Πήγανε με πολυτελές σκάφος στη Μύκονο, έπιασαν το Μάη, πέρασαν καταπληκτικά. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ ωραίες. Απομακρύνετε τα παιδιά από τις οθόνες. Γιατί? Θα δείτε. Λοιπόν, τα πλάνα εμείς από πότε έχουμε. Τα τελευταία από ό,τι κατάλαβα ήταν από τα Instagram stories που ανέβασαν οι ίδιοι και τα ίδια είναι από το Mykonos Live. Μάλιστα. Η κάμερα του Mykonos Live ήταν από πίσω και κατέγραφε τα πάντα. Φαντάζομαι, χωρίς οι ίδιοι όμως να το γνωρίζουν. Φαντάζομαι ότι το βλέπανε γιατί η κάμερα ήταν δίπλα. Hey, το Mykonos Live δεν το βλέπει πάντα. Να, δεν νομίζω ότι το χάνει. Δηλαδή είναι μπροστά σου, σχεδόν μπροστά σου που λέω. Δεν είναι όμως ότι του κάλεσαν οι άνθρωποι εκεί και είπαν ελάτε μαζί μας να φάμε. Όχι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια πάντα το Mykonos Live, όποιο πάει στη Μύκονο είναι εκεί και τραβάνε με την κάμερα, ας πούμε, στιγμιότυπα. Πάντως, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε Αλέξανδρο Λικουρέζο και Νατάσα Καλογρίδη έτσι σε πιο τρυφερά αισθαντανέ. Δηλαδή, φιλιούνται κανονικά μπροστά στην κάμερα. Το βλέπουμε. Και σε κάθε σοκάκι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν θα πει κανείς κάτι άλλο. Τι θέλεις να πούμε, γιατί δηλαδή. Γιατί έχω λιγάκι, δεν θέλω να το παίξω τώρα ηθικός και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά νομίζω ότι χθες μάθαμε για την απώλεια της Ζωής Κουρούκλη. Ναι, που ήταν ξαδέρφη της Ζωής Λάσκαρη. Okay. Σας λέει κάτι αυτό ή όχι? Κοίτα, δεν ξέρω τι σχέσεις μπορεί να είχαν. Όποιες και να είναι σχέσεις, εμένα δεν μου αρέσει σαν εικόνα καθόλου. Δηλαδή, αν το γνώριζαν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω. Τώρα έτσι το γνώριζαν. Νομίζω δεν θέλω να μιλήσω. Προφανώς αυτό είναι χθες το μεσημέρι. Ναι, αλλά ήταν η 1η Μαΐου που μάλλον. Λέω εγώ τώρα, προσπαθώ. Καλά, δεν είναι δυνατόν να το ξέρει όλη η Ελλάδα και να μην το ξέρει η οικογένεια. Όχι, θέλω να σου πω ότι είχαν κανονίσει αυτό το διήμερο, τριήμερο από πριν γιατί ήταν 1η Μαΐου. Δηλαδή, αρκετό κόσμο είχε πει θα κάνω ένα τριήμερο επειδή είναι 1η Μαΐου. Δεν το κάνανε επίτηδες. Ναι, τα stories. Τα stories τα ανεβάζει ο Νίκος Κοκλώνης. Σωστά. Okay. Και η Νατάσα Καλογρίδη δεν ανεβάζει. Και η Νατάσα Καλογρίδη, αλλά εγώ τα είδα τουλάχιστον στο Instagram του Νίκου Κοκλώνη. Ο Νίκος και η Νατάσα δεν ανήκουν στην οικογένεια. Ναι, όχι, δεν ανήκουν στην δηλαδή, οικογένεια. Εντάξει, το σέβεσαι το γεγονός. Το σέβεσαι, αλλά εγώ θα ξαναπώ. Δεν ξέρω ότι δεν το σέβεσαι. Εγώ με ένα απλώς λίγο λέω ότι δεν είναι ότι το γνωρίζεις και ξεκινάς να πας ένα ταξίδι. Όχι, δεν ήταν 1η Μαΐου, αρκετός κόσμος είχε κανονίσει να πάει κάπου. Θεέ μου, θα τρελαθώ τώρα. Είσαι στο. Πού άρεσε να πηγαίνεις, Χαλκιδική? Είσαι Χαλκιδική και μαθαίνεις τη Χαλκιδική με το που φτάνεις ότι φεύγει η θεία σου. Σταμάτα, παιδί μου. Σου λέω, ρε παιδί μου. Εγώ πάλι πηγαίνω στην ήθη. Έλα λιγάκι στο mood σου αυτό. Δηλαδή, σε βάζω στη θέση. Εντάξει, αν είναι μια θεία μακρινή που δεν έχεις επαφές μαζί της, οκ, θα στεναχωρηθείς. Καλά, είναι προσωπική υπόθεση.